Καλοκαίρι. Πάμε, πάμε στα ΜΑΤ. Έχει μπει άνοιξη για τα καλά και το είδαμε χθες στα ΜΑΤ, γιατί κάνουν ένα πάρτι, Βαγγέλη. Είναι προάγγελος των ΜΑΤ Awards. Εμείς εκεί πέρα είδαμε πάρα πολλές επώνυμες, συγκεκριμένα ο Σωτήρης ο Καραμίτζας που πήγε. Και στάθηκε. Επώνυμες και επώνυμους. Ήμουν και εγώ εκεί. Λοιπόν, ήταν και η Άννα εκεί. Ήταν πρέπει. Και η Άννα εκεί. Εδώ είσαι Άννα. Άννα! 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 Όχι ρε Άννα. Δεν είμαι εδώ αυτή. Εγώ φόρεσα, σε πληροφορώ φόρεσα τζινάκι. Αυτή η κοπέλα δεν ξέρω αν φόρεσε κάτι. Δηλαδή δεν ξέρω τι είναι αυτό που φοράει. Νομίζω είναι γυμνή. Κοίτα, αν δεν κάνω λάθος. Καταρχάς δίνεις τίτλο εδώ τύπου πώς να συγκρατηθεί ένας δημοσιογράφος. Ναι, τι εννοείς, δηλαδή. Ότι είναι πώς θα σε δείξει τηλεόραση, δεν σε ξέρει κανείς. Μισό λεπτό, είναι η Ήλια Ντάρλινγκ. Ναι, ποιος την ξέρει, την Ήλια Ντάρλινγκ, αυτό λέμε. Δεν θυμάστε όλη την Ήλια Ντάρλινγκ από το. Από το Mad Walk που ήταν. Και λέμε ποια είναι αυτή. Μια φορά την έχουμε δει την Ήλια Ντάρλινγκ. Ναι. Σπύρο, θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου για την Ήλια Ντάρλινγκ. Όπως βλέπεις, είναι Ντάρλινγκ η Ήλια. Κοίταξε, ένα ωραίο κορίτσι που εμένα δεν είναι ο τύπος μου. Αυτό. Ναι, αυτό που φοράει, ρε παιδί μου, τύπου βγαίνω και είμαι... Εντάξει, είναι στο χρώμα του δέρματος δεν είναι, ρε παιδιά. Κοίταξε, εγώ, να σου πω κάτι, αν έβλεπα αυτό το κορίτσι, το οποίο είναι πολύ ωραίο κορίτσι, έτσι, και το έβλεπα έξω, θα το χαιρόμουν. Λέω, κοίτα, ένα ωραίο κορίτσι που αυτό που φοράει, πάει στο κορμί του, αναδεικνύει τα χαρίσματά του. Συγγνώμη, θα έβλεπες κάποιο κορίτσι έτσι έξω στο δρόμο και θα έλεγες μπράβο, αυτό είναι ωραίο κορίτσι. Θα έλεγα μπράβο, αυτό είναι καφέ. Πάντως είναι πολύ ωραίο να ξεκινάει έτσι από το σπίτι ντυμένη η κόρη σου ή η αδερφή σου. Έτσι, εγώ θα σταυροκοπιόμουν και θα έλεγα ο Χριστός και η Παναγία. Πρώτα απ' όλα αυτό το φλούο. Την λαχανοφλούο χρώμα που φοράει καλύπτει μόνο τα επίμαχα της φωτιάς. Ζηλεύεται το κορμί της. Ναι, δεν είχα άλλη. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και λέω ζηλεύω το κορμί της. Εγώ ας κάνω μια ερώτηση. Αν ήταν η Άννα και φοράει αυτό το ρούχο, με το κορμί που έχει η Άννα και το πρόσωπό της, έτσι, το πρόσωπο και άφηνε και το μαλλί κάτω, όπως το έχει τώρα που είναι λίγο, ξέρεις, σαν πίνακας από το Λούβρο. Λοιπόν, δεν θα το συζητάγαμε διαφορετικά το θέμα τώρα. Μισό λεπτάκι. Τι εννοείς αν το Εγώ δεν θα φορούσα κάτι τέτοιο πρώτον, γιατί δεν μου αρέσει να προκαλώ. Πρώτον. Δεύτερον, Σπύρο, ήθελες εσύ να βγει η κοπέλα σου έτσι ντυμένη. Μαζί μου δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια. Βέβαια, θα πάρει και δύο καλά στην κοπέλα. Και να τέσσερα μαχαίρια, μην κρατήσει τα σπαθιά. Κατάλαβα, προετοιμασμένο. Καλά, πάμε να δούμε το βίντεο και τη όμως, να σου πω κάτι. Άλλη ζηλιά μου, πάμε να δούμε το βίντεο. Έχει αρχίσει και φιλοσοφόρο τώρα τελευταία και είναι πρόβλημα αυτό. Η ουσία είναι ότι μιλήσαμε τέσσερα λεπτά για την Ήλια Ντάρλινγκ, παιδιά. Στον τηλεοπτικό αέρα. Περαστικά μα, πάμε να δούμε το βίντεο.